Για να δώσει λεφτά οι τράπεζες, ο πρώτος όρος που βάζουν είναι η μείωση του εργατικού κόστους. Το έχουμε ζήσει αυτό. Τα τελευταία 10 χρόνια πήρε ζεστό χρήμα. Αλλά πρότεινε 2 μήνες περιτροπή εργασίας για να σωθεί η επιχείρηση, όπως ανακοίνωσε, και πήγε στους 9. Προσέλαβε νέους εργάτες με 5,11 και 5,86 ευρώ. Και μείωσε στους παλιούς εργάτες 16% δήθεν για ένα χρόνο και φτάσαμε τα 8 χρόνια. Πριν 1,5 χρόνο ξαναπήρε χρήματα. Εμείς όμως παραμένουμε απλήρωτοι. Και πολλοί εργαζόμενοι μπήκαν σε αναστολή με 530 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάθε φορά που η εργοδοσία έπαιρνε λεφτά, δήλωνε. Η επιχείρηση αποκτά βιώσιμη προοπτική. Διεισδύει σε νέες αγορές. Καινοτόμες δράσεις. Λαμπρό μέλλον εξαγωγές. Ναι, έτσι είναι. Μόνο που εμείς είμαστε απλήρωτοι 5 μήνες τώρα, μειώθηκε το εισόδημά μας, η ζωή μας χειροτέρευσε. Η υπομονή που ζητάει από εμάς η εργοδοσία ταυτίζεται με την υπομονή που ζητούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Πέρασε από το εργοστάσιο ο Τσίπρας. Μας είπε πως βρήκε έναν πολύ καλό επιχειρηματία και ανακοίνωσε δίκαιη ανάπτυξη. Μετά ήρθε στην κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Ήρθε στο εργοστάσιο ο Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης. Και ο Βυζηρόπουλος, υπουργός Οικονομικών. Και έταξε νέα χρηματοδότηση στην εταιρεία. Διαπίστωσαν λαμπρή προοπτική της επιχείρησης και ανακοίνωσαν ανάπτυξη για όλους. Ξέχασαν όμως, φαίνεται, πως εμείς είμαστε απλήρωτοι. Έχει καεί η γούνα μας από την ανάπτυξή τους. Είτε που είτε έτσι είτε αλλιώς, τα αποτελέσματα για τους εργαζόμενους είναι οδυνηρά. Το βιώνουμε χρόνια τώρα. Η επιχείρηση Βαρβαρέσος, όπως και άλλοι βιομηχανοί, ενδιαφέρονται μόνο για το κέρδος. Και όταν αυτό εμποδίζεται από τον ανταγωνισμό, την απελευθερωμένη αγορά ή όταν μειώνεται το ποσοστό κέρδος, τότε μειώνουν την παραγωγή, οδηγούν στην απαξίωση ή και στο κλείσιμο των εργοστασίων. Ζωντανό παράδειγμα στην περιοχή μας, με τον Ευεργέτη Λαναρά, επιδοτήθηκε ξανά και ξανά. Αρχικά μετέφερε μεγάλο μέρος της παραγωγής στο εξωτερικό, μαζί με άλλες 270 επιχειρήσεις του κλάδου, κυρίως Βουλγαρία. Εκμεταλλεύτηκαν χιλιάδες εργαζόμενους και μετά κλείσανε, στέλνοντάς τους στην ανεργία, αφού πρώτα επιδοτηθήκανε με 550 εκατομμύρια στα πλαίσια της τότε οικονομικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων. Ξέρουμε πολύ καλά τα αποτελέσματα κυρίως της προηγούμενης κυβέρνησης, που εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη ανεργία στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας, προσπάθησαν να μετατρέψουν τους εργάτες σε αφεντικά. Έτσι χάθηκαν οριστικά δεδουλευμένα και αποζημιώσεις. Ξέρουμε πως οι βιομηχανοί του κλάδου μας, δίπλα στα Γενιτσά και Κιλκή στη Θεσσαλονίκη, όπως και σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να αυγατίζουν τα κέρδη που αποκόμισαν για δεκαετίες από το μόχθο των εργαζομένων, αφού πρώτα ζήτησαν και πήραν τζάμπα χρήμα κλεμμένα από τις δικές μας τσέπες, φοροαπαλλαγές και προνόμια, έκλεισαν τα εργοστάσια και στράφηκαν σε άλλους κλάδους με μεγαλύτερα ποσοστά κέρδους. Το τελευταίο ιδεολόγημα της εργοδοσίας που πρόσφατα ανακοίνωσε είναι η έβρεση αξιόπιστου επενδυτή, ο οποίος θα πληρώσει τους εργαζόμενους, δεν θα πουλήσει κανένα και θα υπογράψει τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Δηλαδή, πάλι υπομονή. Είναι φανερό πως πρόκειται για καθησυχαστικές δηλώσεις, γιατί ο όποιος επενδυτής, εάν υπάρχει, θα αξιοποιήσει όλο το αντεργατικό νομικό προστάσιο για να μας τσακίσει. Φίλες και φίλοι, ο κλάδος της καρπαντουργίας σηματισμού αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα και στην περιοχή μας για το πώς ένας κλάδος αναγκαίος για τη χώρα μας, ικανός να αναπτυχθεί με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν, κλιματολογικές συνθήκες, μαμάκια, εργοστάσια, έμπειροι εργάτες, αγρότες, επιστημονικό δυναμικό, τελικά οδηγείται σε εξαφάνιση. Πολύ απλά, γιατί μοναδικό κριτήριο των βιομηχάνων είναι το κέρδος. Αποδεικνύεται πως δεν τους νοιάζει τι θα προκύνουν οι εργαζόμενοι, ούτε πώς θα εξασφαλιστεί η επάρκεια ένδυση στη χώρα μας. Το βιώνουμε και στην περιοχή μας, εκατοντάδες εργαζόμενοι επιστήμονες άνεργοι αναξιοποίητοι κλειστά εργοστάσια. Από το 1987 που έκλεισε το πρώτο εργοστάσιο η ΦΕΝ, μέχρι το 2012 που έκλεισαν όλα τα εργοστάσια των Αναράδων και δύο μικρότερα Κούντι Παπαφίλιππα, χάθηκαν 4.000 θέσεις εργασίας στην κροστοπαντουργία αιματισμό στην περιοχή μας. Η πόλη της Νάουσας από 25.000 πληθυσμό έφτασε κάτω από 15.000. Η ίδια κατάσταση και στα Χανιά. Πρέπει επίσης να πάρουμε υπόψη πως το κλείσιμο των εργοστασίων δεν το πλήρωσαν μόνο οι απολυμμένοι άνεργοι κλωστοφαντουργοί. Το πλήρωσαν μαγαζάτορες, ελεύθεροι επαγγελματίες, το πληρώνουν ξανά με τους εκατοντάδες απλήρωτους. Έχει σημασία να θυμηθούμε τι έλεγε ο Βαρβαρέσος όταν μετακόμιζαν ή έκλειναν τα εργοστάσια στην περιοχή μας. Εμείς μένουμε εδώ, πληρώνουμε, δίνουμε δουλειά σου, αγαπάμε τον τόπο μας. Τα χρόνια περνάνε, οι εργάτες όμως δεν ξεχνάνε. Αξίζει επίσης να θυμηθούμε τι δήλωνε στον τοπικό τύπο για τους νόμους που ψηφίζονταν στη Βουλή. Κύριο μέλημά μας είναι η εφαρμογή των νόμων χωρίς να τους χαρακτηρίζουμε φιλεργατικούς ή αντεργατικούς. Δεν έχουμε αυταπάτηση. Το ίδιο θα κάνει και ο όποιος επενδυτής.
Αξίζει να θυμηθούμε πώς διαχρονικά η επιχείρηση Βαρβαρέσος απέλυσε πρωτοπόρους εργάτες, έκανε ομαδικές απολύσεις. Ήταν η πρώτη επιχείρηση στην περιοχή που απασχόλησε νοικιασμένους εργάτες, απέλυσε μωρομάνα, έβαζε τους εργαζόμενους να υπογράφουν ότι δήθεν παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια και εξασφάλιζε τσάμπα χρήμα μέσω ΑΕΔ. Τελικά αποδεικνύεται περίτρανα πως καλοί ή κακοί εργοδότες, ευεργέτες ή όχι, μας μαύρισαν τη ζωή. Αποδεικνύεται πως οι κυβερνήσεις αλλάζουν, τα προβλήματα όμως παραμένουν και οξύνονται. Το λέμε αυτό γιατί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης της χώρας, όπως το βάφτισε η σημερινή κυβέρνηση, έφερε νέες ανατροπές στα δικαιώματά μας. Ανάκαμψη των κερδών για τους λύκους και όχι για τις ανάγκες των πολλών. Το ΔΣ του σωματείου μας, κοντά 3 χρόνια τώρα, έδωσε μάχες για το σύνολο των προβλημάτων που μας βασανίζουν. Οι αγώνες για ζωή και δουλειά με δικαιώματα δυνάμωσαν. Η οργάνωση αυτών των αγώνων δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Όταν, για παράδειγμα, πριν μήνες η εργοδοσία με γραπτή ανακοίνωση έλεγε πως με βάση τον νόμο η απεργία είναι παράνομη, οι εργαζόμενοι απέργησαν και περιφρούρησαν την απεργία. Όταν πρόσφατα παραμονή απεργίας ανακοίνωσαν τον νέο επενδυτή που θα μας σώσει, την επόμενη μέρα απεργίας αδράχτη και γρανάζι δεν γύρισε. Αποδείχθηκε πως η διέξοδος βρίσκεται στη σπήρωση των εργαζομένων. Πραγματική πρόοδος για εμάς τους εργαζόμενους είναι να απολαμβάνουμε τον πλούτο που εμείς παράγουμε. Γιατί η ανάπτυξη της τεχνολογίας, της επιστήμης, μπορεί να αξιοποιείται για τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες. Τις επόμενες μέρες προετοιμαζόμαστε και με τη νομική διατύπωση εργοστασιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Θα ακολουθήσουν συλλογικές διαδικασίες, γενικές συνελεύσεις. Θέλουμε να πούν τη γνώμη τους όλοι οι εργαζόμενοι, γιατί η υπογραφή της συλλογικής σύμβασης είναι αποκλειστικά ευθύνη των εργαζομένων. Η υπογραφή της συλλογικής σύμβασης θα εξαρτηθεί και από την αποφασιστικότητα των εργαζομένων, την συσπήρωσή τους στο σωματείο, από τη δύναμη και την αντοχή τους. Φίλες και φίλοι, μετά από 1 μήνα το Υπουργείο Εργασίας, η κυβέρνηση, δεν έκανε δεκτό το αίτημά μας να δοθεί σε όλους τους απλήρωτους εργαζόμενους επίδομα μέσω ΟΑΕΔ των 3.000 ευρώ. Φρόντισαν όμως διαχρονικά οι κυβερνήσεις να δώσουν άπειρο χρήμα μέσω ΟΑΕΔ και στην επιχείρηση Βαρβαρέσος, είτε για προσλήψη εργαζομένων, είτε για δίθεν εκπαίδευση εργαζομένων. Σήμερα πιο εύκολα βγάζουμε σημαντικά συμπεράσματα. Θα είχαμε φτάσει ως εδώ εάν από την αρχή, από το 2010, είχαμε αντιμετωπίσει αγωνιστικά τις αντεργατικές αλλαγές που επέβαλε η εργοδοσία, βασισμένη στους μνημονιακούς νόμους, την αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική που εφάρμοσαν και εφαρμόζουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Μπορούμε να αφήνουμε τα δικά μας συμφέροντα των οικογενειών μας, των δικών μας παιδιών, της νέας γενιάς, τα συμφέροντα της τάξης μας να τα διαχειρίζονται οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις? Από την πρώτη στιγμή, το ΔΣ μετά τις τελευταίες αρχιερεσίες, βάλαμε πλώρη με αγωνιστικές κινητοποιήσεις για να μπει φρένο στα σχέδια της εργοδοσίας. Να δοθεί λύση άμεσα στα προβλήματα που αυτή μας δημιούργησε. Έχουμε ως οδηγό μας τη μεγάλη νίκη των λιμενεργατών της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά. Τον αγώνα των διανομέων στην e-food. Απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους και τους λέμε το εξής: μόνο όταν συνειδητοποιήσουμε ότι οι εργάτες ενωμένοι σε μια γροθιά, πάρουμε τις τύχες μας στα δικά μας χέρια, θα καταφέρουμε να ορίσουμε μόνοι μας, χωρίς προστάτες και σωτήρες, χωρίς τα παράσιτα της κοινωνίας, στο δικό μας μέλλον. Βασικά συμπεράσματα από εδώ και μπρος στην πάλη μας, στους καθημερινούς μας αγώνες για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα, για τη διεκδίκηση της ικανοποίησης όλων των σύγχρονων αναγκών μας. Διεκδικούμε τα δεδουλευμένα, την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με αυξήσεις, την κατάργηση του άθλιου διαχωρισμού παλιών και νέων εργαζομένων, να μην κοπεί ρεύμα ή νερό, να μην πληστηριαστεί κανένα σπίτι απλήρωτο εργάτη. Παίρνουμε πρωτοβουλίες, μπαίνουμε μπροστά ώστε να αγωνιστούμε για να μην βυθιστεί στη φτώχεια ο λαός και οι εργαζόμενοι της Νάουσας. Εξαιτίας της ακρίβειας των ανατιμήσεων στην ενέργεια, τη θέρμανση και τα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Καλούμε το επόμενο διάστημα σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στην ακρίβεια, τις διακοπές ρεύματος και την ενεργειακή φτώχεια που φέρνει η περιβόητη πράσινη ανάπτυξη για λογαριασμό των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.